Γίνεται αρκετή κουβέντα για τα τάγματα εφόδου. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την υπεράσπιση να το αποδομήσει αυτό το πράγμα. Εσείς τις δύο τελευταίες εβδομάδες τι έχετε δει πάνω σε αυτό? Γιατί εγώ παρακολουθώ αναφορές συνεχώς για τα τάγματα εφόδου. Πρώτα απ' όλα προσπαθούν να αποποιηθούν του χαρακτηρισμού. Δηλαδή ισχυρίζεται ότι είναι ένας χαρακτηρισμός που τον οποίο εννοήσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Ότι πώς σας έχει έρθει αυτό το πράγμα εν ολίγης και τι πάει να πει τάγμα εφόδου και ποτέ δεν υπάρχει στην ορολογία της Χρυσής Αυγής κάτι τέτοιο. Βέβαια έχει αναφερθεί σε ομιλία του Μιχαλολιάκου. Σαφώς. Δηλαδή ήταν πιθανόν και ο πρώτος. Ναι. Το αντίπνοια είναι νομίζω σοκαριστικό με την έννοια ότι παρουσιάζει στοιχεία συγκεκριμένη επίθεση από όμοια με όλες τις υπόλοιπες επιθέσεις. Και φαίνεται και τελείως ξεκάθαρο και ο σχεδιασμός. Ναι. Αυτό το πράγμα το συστηθήκαν επίσης, έχετε χαιρετίσματα. Ναι, ναι, ένα τέτοιο ήταν. Ναι. Το τέλος χρόνου, λήξη χρόνου, όπως το είπε κτλ. Χτυπήματα κέρια, δηλαδή μοιραία αρτηρία, σε σημεία που δεν πας να τρομοκρατήσεις, απλά πας να κάνεις ζημιά. Πας να το φας τον άλλο, ναι, να το σκοτώσεις, ας πούμε, κανονικά. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φανεί και θα φανεί ότι η εγκληματική οργάνωση και το κόμμα είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό κατά βάση. Γιατί η υπεράσπιση προσπαθεί να διαχωρίσει ότι άλλο το κόμμα και άλλο αυτό που συμβαίνει εδώ. Μάλιστα. Κάπως. Δηλαδή, όσο αντιφατικό και να ακούγεται αυτό και να προσκούρει στην κοινή λογική, προσπαθούν να διαχωρίσουν αυτά τα δύο πράγματα. Βέβαια, το γεγονός ότι σε όλες τις εγκληματικές δράσεις των μελών υπάρχει γνώση της ηγεσίας. Απευθείας καταλύει το συγκεκριμένο επιχείρημα, έτσι. Ναι, ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν εντάσσεται μέσα στα πλαίσια των επιθέσεων, αλλά αποτελεί απόδειξη του ότι η ηγεσία γνώριζε τα πάντα, είναι όταν μετά την δολοφονία του Παύλου έχουν καλέσει το Δεβελέκο, τον παλιό. Του Πειραιά, τέλος πάντων, τον Πυρηνάρχη. Του Πυρηνάρχη. Τον έχουν καλέσει για να καταθέσει. Γίνεται ολόκληρη τηλεφωνική σύσκεψη. Δηλαδή τα τηλέφωνα αυτά οι μαγνητοφόνες υπάρχουν, έτσι. Τι θα πεις, πώς θα το πεις. Και είναι στην άλλη γραμμή ο Μιχαλολιάκος, ο Λαγός και ο Κασιδιάρης. Κάνω μια αναλογία. Αυτό προσπαθώ να κάνουν. Βέβαια αυτό έχει τονιστεί και από τους προηγούμενους μάρτυρες και το έχει πει ξεκάθαρα και ο Γκούτης, που κατέθεσε μετά τον Πουλικόγιαννη, ότι η ιεραρχία από μόνη της δεν είναι κάτι το μεμπτό. Προφανώς όταν υπάρχει μια οργάνωση, υπάρχουν βέβαια συλλογικά όργανα και λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις, αλλά προφανώς θα υπάρχει κάποια ιεραρχία, έτσι. Το μεμπτό λοιπόν δεν είναι ότι κάποιος σου είπε πήγαινε κάνε αυσοκόλληση ή θα κάνουμε αυτό και έλα. Το μεμπτό είναι ότι σου λέει πήγαινε, τσάκισε τους, μακέλεψε τους, σκότωσε τους. Με αυτή την έννοια της ιεραρχίας, με αυτή την έννοια ιεραρχία φυσικά είναι μεμπτή, έτσι, στην περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης. Ότι δηλαδή οι εντολές δεν αφορούν νόμιμες πράξεις. Οι εντολές εντός αγωγικών, έτσι. Ναι. Αλλά είναι εντολές θανάτου ουσιαστικά, έτσι. Εκτός από το κάταγμα που είπατε στον κύριο Τσάγκα, έχετε άλλο? Γιατί δεν έχετε άλλο κάταγμα? Και το πατέρα Καραμπές, προφανώς μας θέλετε νεκρούς, αυτό θέλετε να μας πείτε. Τον ρωτάει γιατί δεν έχει άλλο κάταγμα, μάλλον θέλει να πει ότι εντάξει, έφαγες τις πρώτες, επιτέθηκες μετά και γλίτωσες τις επόμενες. Είναι αυτό, είναι στη λογική του, δεν έγινε και τίποτα. Και ότι άμα θέλανε να σας σκοτώσουν, δεν θα σας σκοτώνανε. Αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική ερώτηση και έχει υποθεί πάρα πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι, δηλαδή, αυτό που, γιατί δεν ολοκλήρωσαν τον ανθρωποκτόνο σκοπό. Είπε και ένα άλλο πράγμα που πρώτη φορά μας αναφέρεται. Μάλλον οι υπόλοιποι δεν το είχαν δει μέχρι τώρα οι μάρτυρες, δεν το είχαν ακούσει γιατί προφανώς τους πάγαν τα κεφάλια εκείνη τη στιγμή. Από περαστικούς λέει, ήταν μια γιαγιά όταν έρθει η αστυνομία και λέει από εκεί πήγαν ή κάτι τέτοιο, πάρτε τους στο κυνήγι, χτυπήσανε τα παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η γιαγιά κάπου που θέλουν στους μάρτυρες, Όχι. Μιλάμε για αυτόπτη τώρα, έτσι. Ναι. Είναι από αυτά που λέμε ότι η αστυνομία έκανε καλά τη ευελεχή έρευνα. Λοιπόν, υπάρχει ένας αυτόπτης εκεί, ο οποίος όμως δεν έχει. Και το λέει στην αστυνομία ότι πάρετε τους στο κυνήγι. Δεν πήγε κανείς όμως να της πει, ποια είστε κυρία μου, στοιχεία να καταθέσετε μάρτυρας και τα σχετικά. Είναι μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα για το ρόλο της αστυνομίας όλες αυτές τις επιθέσεις. Το θέμα είναι για μας κατά βάση ότι αυτό που είχαμε το βάρος ως πρώτη να αποδείξουμε, δηλαδή την ύπαρξη των ταγμάτων εφόδου, έρχεται πλέον η συγκεκριμένη υπόθεση που όχι απλά τη δένει, την καταδεικνύει πλήρως. Το δικαστήριο έχει μπει πλέον στη λογική.
βλέπει ότι αυτό που περιγράφαμε εμείς δεν ήταν κάτι συμπτωματικό και συγκυριακό, αλλά μία μεθόδευση επαναλαμβανόμενη με τρομακτικές ομοιότητες που θα καταδειχθεί περισσότερο όταν προχωρήσουμε και σε άλλες υποθέσεις, συνεργείο, αντύπνοια κτλ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πλέον έχει μπει και το δικαστήριο στη λογική.